με τις τιμές ενέργειας να αυξάνονται και το χειμώνα να πλησιάζει. Περίπου 80 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη ανησυχούν για τον επόμενο λογαριασμό ρεύματο. Οι διαρκεί οικονομικέ επιπτώσει τη πανδημία θα μπορούσαν να κάνουν αυτή την ενεργειακή φτώχεια ακόμα εντονότερη. Υπάρχουν άνθρωποι που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στα θέματα κατανάλωση. Δυσκολεύονται να πληρώσουν. Υπάρχουν άλλα νοικοκυριά που θα αυτοεξοριστούν, θα κλείσουν τη θέρμανση για παράδειγμα αν θέλουν να μπορούν ακόμα να φάνε. Οπότε υπάρχουν διαφορετικές μορφές ενεργειακής φτώχειας. Of Το επίπεδο εισοδήματος μιας χώρας και ο τύπος του ενεργειακού μείγματος που χρησιμοποιεί παίζει σημαντικό ρόλο στο συνολικό ποσοστό του πληθυσμού που πλήττεται από την ενεργειακή φτώχεια. Με ποσοστά που κυμαίνονται από 3% στο Λουξεμβούργο ως 30% στη Βουλγαρία, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αγωνίζονται να καταλήξουν σε μια ενιαία προσέγγιση για την αντιμετώπιση του θέματος. Οι ειδικοί λένε ότι οι βραχυπρόθεσμες λύσεις για την αύξηση των τιμών της ενέργειας που μπορούν να λάβουν τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συμβαδίζουν με μια κοινή μακροπρόθεσμη προσέγγιση για τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα, εξασφαλίζοντας παράλληλα. Ένα από τα εργαλεία που διαθέτουν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις είναι φυσικά το παιχνίδι με τους φόρους και τις εισφορές που αποτελούν μέρος των λογαριασμών ενέργειας. Τώρα δεν είναι μόνο η επιλογή. Μπορούν επίσης να έρθουν με εφάπαξ επιδόματα εκτός του ενεργειακού λογαριασμού. Αλλά νομίζω ότι αυτή η συζήτηση θα είναι αρκετά σημαντική. Τι ανήκει στον ενεργειακό λογαριασμό και τι όχι. Πώ μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε μεταξύ άλλων την ενεργειακή μετάβαση αλλά και κάποια κοινωνικά μέτρα που σχετίζονται με την ενεργειακή φτώχεια. Ενώ οι ηγέτε τη Ευρώπη θα συνεχίσουν να συζητούν τι λύσει για την ενεργειακή κρίση, κάποιοι ακτιβιστέ τάσσονται υπέρ τη αναγνώριση τη πρόσβαση στην ενέργεια ω ανθρώπινο αγαθό. Καλούν την Ευρώπη να επιβάλλει πανευρωπαϊκή απαγόρευση στι διακοπέ ρεύματο που μέχρι στιγμή πλήττουν περίπου 7 εκατομμυρία νοικοκυριά ετησίω.